στα φαρμακεία χτυπά η καρδιά γονέων και μαθητών των λυκείων της χώρας. Είναι ένα πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν θα το αντέξουν οι πλάτες των φαρμακοποιών αυτό το πράγμα. Ήδη δηλαδή εγώ σήμερα έχω ασχοληθεί μόνο με τα τεστ και να δείχνω στον κόσμο πώς θα τα κάνει, γιατί πρέπει να τους δείξω και πώς θα τα κάνω. Γονείς των μαθητών των λυκείων και εκπαιδευτικοί σπέβδουν στα φαρμακεία προκειμένου να εξασφαλίσουν τα self-test που αποτελούν ουσιαστικά το εισιτήριο επιστροφής των παιδιών στα θρανία. Όλοι οι γονείς τρέχουν στα φαρμακεία για να βρούνε. Κάποιοι χρειάζεται να επισκεφτούν και δεύτερο και τρίτο φαρμακείο για να πάρουν αυτό το πολυπόθετο σακουλάκι. Εγώ αυτή τη στιγμή από τα 75 μου έχουν μείνει περίπου 10. Που σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να σπεύσουν, γιατί την Κυριακή το βράδυ δεν θα βρίσκουν. Όπως και δίποτε θα σπεύσουν. Μην το αφήσουν την τελευταία στιγμή. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διενεργούν τα self-test στο χώρο τους και στη συνέχεια να δηλώνουν το αποτέλεσμα μέσω της πλατφόρμας selftesting.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς τάξης NET. Μιλάμε για μία μπατονέτα, η οποία πρέπει να μπει με συγκεκριμένο τρόπο και στα δύο ρουθούνια να περιστραφεί 4 φορές. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι ένα παιδί, μια οικογένεια ανθρώπων που τη Δευτέρα πρέπει να στείλει τα παιδιά του σχολείο, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να το κάνει. Και η μεγάλη μας αγωνία είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που κάποιο τεστ δεν γίνει σωστά ή αν δεν γίνει σωστά, μήπως κάποιος δεν καταφέρει να το ολοκληρώσει, οπότε βρεθούμε στην κατάσταση των ψευδών ή λανθασμένων δηλώσεων. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, το τεστ επεκτείνεται και στο βοηθητικό προσωπικό, στο προσωπικό καθαριότητας, αλλά και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων. Η Επιτροπή των Ειδικών μας είχε ζητήσει το τεστ να γίνεται με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Εμείς το επεκτείνουμε, το επεκτείναμε και στο βοηθητικό προσωπικό, και στο προσωπικό καθαριότητας, διοικητικό προσωπικό κτλ. Τα τεστ λοιπόν θα πρέπει να γίνονται πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάθε εβδομάδα. Στο μεταξύ, προβληματισμός επικρατεί για το κατά πόσο οι γονείς θα ακολουθούν πιστά τη διαδικασία. Λέει ξεκάθαρα το πρωτότυπο, το insert μέσα αυτό που γράφει στα αγγλικά, τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός υγείας για να μπορεί να γίνει αυτή η αυτοδιάγνωση. Δεν μπορεί να γίνει ένα παιδί, ένας 15χρονος, 16χρονος ή ένας ανειδίκευτος άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς εκπαιδευτικοί, να το κάνουμε από μόνοι μας. Τα self-test θα πρέπει να γίνονται την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί και ταυτόχρονα να δηλώνονται σε μια πλατφόρμα που έχουμε διαπιστώσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι όλες οι κυβερνητικές πλατφόρμες πέφτουν με το που μπαίνουν οι γονείς. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα καταφέρουν όλοι να πάνε συνεπείς στο σχολείο έχοντας συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο. Μάλιστα, οι γονείς τρέχουν από το πρωί να βρουν εκτυπωτές, να βρουν υπολογιστές ώστε να καταφέρουν να εκτυπώσουν αυτή τη βεβαίωση τη Δευτέρα. Τι λένε οι γονείς? Βλέπουν ότι είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το κάνουν, γιατί θα πρέπει να πάνε τα δύο σχολεία. Όχι ότι ούτε για την αποτελεσματικότητα έχουν αμφιβολίες, γιατί σίγουρα δεν είναι αποτελεσματικό, ούτε για τη χρησιμότητά του. Και να σας πω και κάτι, αυτό που εισπράττω εγώ, έχω την αίσθηση ότι πάρα πολύ γονείς θα το κάνουν. Γονείς και εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, έτσι ώστε αφενός η εκπαιδευτική κοινότητα να θωρακιστεί, αφετέρου τα σχολιά να μην ξανακλείσουν, πριν καν προλάβουν τα παιδιά να καθίσουν στα θρανία. Στην αδερφή μου είναι τρομοκρατημένη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, στο πικ της πανδημίας. Τη χειρότερη δυνατή στιγμή ανοίγουμε μετά από τόσο καιρό που ήμασταν κλειστά, ενώ θα μπορούσαν πραγματικά υπό άλλες συνθήκες και με σοβαρά υγειονομικά μέτρα να λειτουργήσουν τα σχολεία και να μείνουν κλειστά. Η διαφορά του κλειστού με το ανοιχτού λυκείου και μόνο λυκείου στην πόλη μας αλλά και όλη στην Ελλάδα είναι η ύπαρξη μονάχα των self-test, γιατί κατά τα άλλα ούτε περισσότερα νοσοκομεία έχουμε σαν πόλη, σαν χώρα, ούτε περισσότερα σχολεία ξαφνικά αποκτήσαμε, ούτε περισσότερους δασκάλους, ούτε καν περισσότερες καθαρίστριες. Την ίδια ώρα, οδηγίες για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων από τη χρήση των self-test εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αν το τεστ είναι αρνητικό, απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα. Δηλαδή, τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων, πράσινο ή γκρι κάδο. Αν το τεστ είναι θετικό, απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς σε σακούλα καλά κλεισμένη, η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά, για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον πράσινο ή γκρι κάδο. Τα απόβλητα το self-test δεν τοποθετούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.